Καλημέρα κύριε Καλογιαννάκη, τι κάνετε? Καλημέρα σε δύο, καλημέρα σας, καλά εσείς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από εσάς. Τι θέλετε να σας πω, πείτε μου. Σωστά. Από πού να ξεκινήσετε, σωστά, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Οπωσδήποτε μια απόφαση, το οποίο δεν τιμά κανένα, πιστεύω αυτή. Έτσι, νομίζω ότι είναι μια απόφαση που οι πολίτες δεν πρέπει να αποδεχτούν, όχι μόνο το ΕΚΑΠ και οι πολίτες. Κάθε πολίτης έχει αναφέρει το δικαίωμα συνταγματικό για τη δωρεάν υγεία και την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών από το κράτος, είτε λέγεται ΕΚΑΠ, είτε λέγεται νοσοκομείο, οτιδήποτε ή οποιοδήποτε άλλος φορέας. Είμαστε παγωμένοι σε εισαγωγικά, αν και αυτό φαινόταν ότι θα έρθει σιγά σιγά και φαίνεται ότι έρχονται και άλλα πράγματα στο μέλλον. Θα αντιδράσουμε, πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσουμε όλοι και εμείς στο ΕΚΑΒ έχουμε μια συνάντηση την Τρίτη στην Αθήνα, όλα το σωματεία σε όλη την Ελλάδα και θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει για πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Κύριε Καλογιαννάκη, εξηγήστε μας, γιατί πρέπει, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, γιατί πρέπει ένας οδηγός ασθενοφόρου να έχει γνώσεις διασώστη, θα σας έλεγε κάποιος, από τη στιγμή που το εξειδικεύει και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και λέει ότι δεν μπορεί να είναι οπλίτης, πρέπει να έχει ένα δίπλωμα β' κατηγορίας κλπ. Γιατί λοιπόν εγώ σας το λέω διαφορετικά και σας ρωτάω διαφορετικά, πρέπει ο οδηγός ενός ασθενοφόρου να διαθέτει γνώσεις διασώστη? Να είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Δουλειράκη. Καταρχήν και από τα απαιτούμενα, εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε γάμα κατηγορία δίπλωμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ασθενοφόρο δεν είναι αναμενόμενο σε ένα αυτοκίνητο απλό που κινείται. Είναι το ζευγάρι, το πλήρωμα που είναι στο ασθενοφόρο, είναι ομάδα. Σε οποιοδήποτε τροχαίο, ανακοπή, οποιοδήποτε πιστατικό, λειτουργεί σαν ομάδα. Δεν λειτουργεί, εγώ είμαι οδηγός, κάθομαι στο αυτοκίνητο και εσύ που είσαι ο διασώστης κατέβα να φτιάξεις ό,τι θέλεις. Είναι ομάδα. Πρέπει να έχουν και δύο απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάτι. Διότι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα σε ένα περιστατικό για να γίνουν. Άρα λοιπόν, αν ένας δεν ξέρει και ο άλλος ξέρει, καταλαβαίνετε ότι ο ένας από τους δύο πρέπει να λέει τον άλλο τι να κάνει και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν ο οδηγός απλά στη θέση του οδηγού. Είναι διασώστης. Παράλληλα με οδηγό, θέλετε να πείτε. Μπαίνει δηλαδή σε προτεραιότητα ο διασώστης και μετά ο οδηγός. Εννοείται αυτό. Μα σας είπα, όλοι οι διασώστες είναι οδηγοί και όλοι οι οδηγοί είναι διασώστες. Δεν υπάρχει διαφορά σε εμάς. Εμείς λειτουργούμε σαν ομάδα. Κάθε πράξη που γίνεται στον δρόμο, κάθε πράξη που γίνεται σε ένα σπίτι, κάθε πράξη που γίνεται στον ασθενοφόρο, πρέπει να έχει κατάλληλη γνώση να το κάνει. Είπαν οι κύριοι Καλογιαννάκη ότι ξέρετε αυτό μπορεί να είναι προσωρινό για να σας βοηθήσει. Κυρίως σε περιοχές όπου εντοπίζονται προβλήματα. Όπου δεν υπάρχουν οδηγοί, όπου δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα ασθενοφόρα, όπου στις νησιωτικές περιοχές ή απομακρυσμένες περιοχές ή ορεινές περιοχές υπάρχουν τέλος πάντων τέτοιου είδους προβλήματα. Ούτως ή άλλως έχουμε κάνει και το ρεπορτάζ μαζί μέσα στο ασθενοφόρο, πηγαίνοντας εγώ και άλλος ένας συνάδελφός σας σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης στο παρελθόν. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν αυτό είναι προσωρινό, μπορεί για αυτή την περίοδο, ας πούμε μέχρι το τέλος του χρόνου, να ανακουφίσει ή είναι όντως τόσο επικίνδυνο όσο λέει η υποεδίνη, όσο τονίζετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, ότι εδώ κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές? Θα κάνω μια ρητορική ερώτηση και να πω γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν διασώστες πυρώματα ασθενοφόρου, τα οποία είναι τελειόφυτη, δεν γίνεται μια έστω επικουρική πρόσληψη για κάποιους μήνες, ώστε να καλυφθούν τα κενά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πώς είναι το πειθαρχικό. Δηλαδή, σε την περίπτωση που έχουμε προβλήματα και τώρα, ότι κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται όταν ο ασθενής δεν φτάσει καλά και δεν είμαστε υπεύθυνοι πάντα εμείς. Έτσι, πώς το πειθαρχικό, πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, κάθε φορά που θα γίνεται κάτι, πρέπει ο διασώστης μαζί με τον οδηγό αυτόν να τρέχει στα δικαστήρια, γιατί κάθε μέρα υπάρχει αυτή η διαδικασία των αναφορών. Οι πολίτες απαιτούν γιατί είναι έτσι, γιατί είναι έτσι. Ποιος θα δώσει το λογαριασμό στο τέλος? Θα δίνουμε εμείς λογαριασμό για ανθρώπους οι οποίοι τους σεβόμαστε απόλυτα,
αλλά δεν, είναι, δεν έχουν την άδεια, την αξιά και επαγγέλματος να κάνουν αυτή τη δουλειά και πρέπει να παίρνουμε εμείς όλη την ευθύνη πάνω μας. Και δεύτερον, πώς εμάς μας ενδιαφέρει να πηγαίνει ο ασθενής στο νοσοκομείο για να μην το λέει το ραδιόφωνο σας ή τα κανάλια, ή μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος που θα πηγαίνει στο νοσοκομείο να πηγαίνει όπως πρέπει να πάει ασφαλής, χωρίς παρετέρω ζημιάς από αυτό που ήδη έχει πάθει, και έχουμε αναλογιστεί το κόστος που θα χρειαστεί ένα κράτος όταν ένας ασθενής δεν πάει σωστά στο νοσοκομείο, όπως τι κόστος έχει ένα κράτος μετά στον ασθενή για να γίνει η αποκατάστασή του. Τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Διπλός λοιπόν ο κίνδυνος και για τους ίδιους τους ασθενείς, όταν δεν υπάρχει ο οδηγός διασώστης, διασώστης οδηγός, αλλά στο διπλό κίνδυνο και για τις ποινικές ευθύνες που θα έχει εκείνος ο οποίος δεν θα μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να χρεωθεί αυτή την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτό λέτε. Ακριβώς, και για εμάς και για τους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν στα ασθενοφόρα και για τους δύο. Ο πολίτης δεν κοιτάξει ποιος ήταν οδηγός, ποιος ήταν διασώστης. Ο πολίτης κοιτάξει για τον ασθενή του σε τι κατάσταση έφτασε και αν έγινε ζημιά παραπάνω στο πτωτικό κλπ. Ή δεν έγινε η κατάλληλη περίθαλψη. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το οποίο δεν το παίρνουν υπόψη τους. Προτιμότερο να καθυστερήσει ένα ασθενοφόρο 10 λεπτά και 20 λεπτά να πάει κάπου και να πάρει κάποιον ασθενή και να πάει ασφαλής, παρά να πάει ένα γρήγορα για να μην να ακουστεί ότι πήγε στην καρότη ή οτιδήποτε και να πάει ασφαλής εκεί που πρέπει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα. Και το 2016 ξεκίνησε επί κυρίου Ξανθού μια που βγήκε η απόφαση αυτή, ο 43-38, που έλεγε ότι να επανδρώσουν τα ασθενοφόρα πυροσβέστες ή οδηγοί ΟΤΑ, το οποίο ήταν ένα φιάσκο εντελώς, το οποίο δεν προχώρησε καν. Δεν έγινε πουθενά σχεδόν. Άρα τότε δεν φωνάζαμε να ακυρωθεί ο νόμος, δεν ακυρώθηκε και πάει τώρα η κυβέρνηση και πατάει τότε τον νόμο του 16, που ήδη φώναζε η κυβέρνηση αυτή που ήταν πολίτης τότε, γιατί η διαδικασία και δεν πήγαμε και δεν κάνουμε, προσλήψεις, και με την ευκαιρία αυτή πατάνε αυτό τον νόμο και κάνουν αυτή την... το νομοθετικό πλαίσιο, το γενικό νομοθετικό πλαίσιο. Κύριε Καλογιαννάκη, άκουγα χθες από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ότι αυτή την ώρα, δηλαδή την ώρα που βρίσκεται αυτή η λύση με τις ένοπλες δυνάμεις και με την πυροσβεστική, μάλιστα είπαν ότι το κόστος αυτό για την πληρωμή των ανθρώπων αυτών θα το χρεώνονται οι υπηρεσίες τους, διότι οι υπηρεσίες τους θα έχουν να παίρνουν και από το κράτος κλπ. Άκουγα από τον κύριο Βρύσαλη να μας λέει, και το ακούγαμε όλοι μας όσοι είμαστε εδώ στη συχνότητα, να μας λέει το εξής, ότι ξέρετε, υπάρχουν 2.000 άνθρωποι από πίσω, οι οποίοι είναι αυτή την ώρα εκπαιδευμένοι, έχουν τις γνώσεις, διασώστες, οδηγοί, διασώστες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν προσλαμβάνονται εξαιτίας του κόστους. Εγώ θα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε το εξής. Πόσοι είσαστε συνολικά, πόσοι θα έπρεπε να είσαστε και χρειάζεστε, και αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, δηλαδή ότι υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με γνώσεις εξειδικευμένες, αλλά εξαιτίας του κόστους δεν επιλέγεται αυτή η λύση. Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Όταν ένα παιδί που αποφυτά από ένα ΙΕΚ, από ένα ΔΙΕΚ του δημοσίου ή ιδιωτικό, και πρέπει να κάνει την εκπαίδευσή του, είναι υποχρεωμένο το ΕΚΑΒ να πληρώσει ένα ποσό γύρω στα 200 ευρώ το μήνα για αυτόν, για να το εκπαιδεύσει. Αυτό το ποσό, τώρα και ένα χρόνο παραπάνω, δεν υπάρχει, και βάζουν σε δικασία τους διασώστες που θέλουν να κάνουν εκπαίδευση να υπογράφουν χαρτί ότι παρετούνται στις αμοιβείς. Συγγνώμη, για ξαναπείτε το αυτό. Ένα παιδί το οποίο αποφυτά από ΙΕΚ ή ΔΙΕΚ, λέτε. Από ΔΙΕΚ, όταν κάποιος απόφυτο ΔΙΕΚ πρέπει να έρθει στο ΕΚΑΒ για να κάνει μια εκπαίδευση. 5-6 μιλών, να περάσει από όλα τα τμήματα. Να περάσει από το πιέρο, σαν πιέρο. Το κόστος είναι τα 200 ευρώ για τους 6 μήνες ή για τον κάθε μήνα? Για τον κάθε μήνα. Μάλιστα. Για τον κάθε μήνα, στην ασφάλειά του που είναι από το δέστημα ακριβώς, πολύ μικρό ποσό. Ναι. Και δεν μπορούσε ούτε σε αυτό το ποσό να το ΕΚΑΒ δεν είχε τη χρηματοδότηση για να το πληρώσει και να έρθουν τα παιδιά αυτά να κάνουν εκπαίδευση.
Μισό λεπτό. Και αυτοί οι άνθρωποι που τους εκπαίδευαν, αυτό συνέβη το 2022 και το 2021. Ακριβώς. Και αυτοί οι άνθρωποι που ερχόντουσαν, αυτά τα νέα παιδιά που ερχόντουσαν για να εκπαιδευτούν, ήταν εκείνοι οι οποίοι, ποιοι υπέγραφαν εκείνα τα χαρτιά ότι δεν θέλουν τίποτα, οι εκπαιδευτές τους? Όχι οι εκπαιδευτές τους, ο ίδιος ζητούσαν από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να υπογράψει ότι παραιτείται της αμοιβής του, αυτό σας λέω. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Δηλαδή, εδώ κάθε μέρα ακούω άλλα πράγματα. Οπότε καλύτερα να ξαναρωτάω να τα μαθαίνω κι εγώ. Ναι. Αυτό ακούγεται πρώτη φορά. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται για να δούμε τι γίνεται. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν έχουμε ένα ποσό για χρηματοδότηση να δώσουμε αυτό το ποσό και να καλύψουμε το ποσό, φανταστείτε άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα θέλησης. Κάθε κυβέρνηση να αναβαθμίσει το ΕΚΑΒ όπως πρέπει. Νομίζω ότι το ποσό είναι ευκαιρία σε έναν προϋπολογισμό 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν δινότανε, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια έλλειψη με 30 με 40% προσωπικού σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι και οι συνταξιδοτήσεις μέσα. Είναι και η παρατέρω ενίσχυση των τομέων. Δηλαδή, αν φανταστείτε στο Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή κινούνται 22 με 24 στρονοφόρα ημερησίως σε όλη την Κρήτη. Με ένα αριθμό 30 με 33-32 θα είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση να καλύψουμε τα κενά μας. Δεν είναι τόσο τεράστια η διαφορά. Απλώς δεν υπάρχει θέληση για να γίνει αυτό. Όπως υπάρχει και δεν υπάρχει θέληση και να αυτοί οι επικουρικοί που έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό επικουρικών τώρα που τελειώνει η σύμβαση στις 31-12-23 που έχουμε πόσες φορές που έχουμε ζητήσει για τη μονιμοποίησή τους ή για την επαναλήψη σύμβασή τους, δεν υπάρχει καμία απάντηση από κανέναν. Δηλαδή πάμε τώρα, πάμε σε μια κατάσταση τέλος Δεκεμβρίου, εάν φύγουν αυτοί οι συνάδελφοι, η κατάσταση είναι τραγική. Όπως σας λέω, ακριβώς τραγική. Δηλαδή έχουμε ειδικά οι τομείς εδώ της Κρήτης, οι περιφερειακοί, στηρίζονται αποκλειστικά σε επικουρικούς συναδέλφους. Αν φύγουν θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπήκαν σε αυτή τη λύση και τη διαδικασία εξαιτίας του ότι δεν μπορούσαν να δώσουν αυτά τα 200 ευρώ. Το ένα ζητούμενο μηνιαίως για 6 μήνες η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, ή μπορεί να ήταν και μνημονιακή επιταγή. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, μπαίνει μέσα σε αυτή το δεν έχω να σας πληρώνω κιόλας, μπαίνει και σε ένα κρίσιμο διάστημα, δηλαδή την περίοδο της πανδημίας, όπου πραγματικά ήταν η μεταφορά κάποιου περισσότερο από ποτέ ανάγκη να γίνει με το ασθενοφόρο και με ειδικές συνθήκες, έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε. Υπήρχε μια περίοδος, αυτό καταρχήν δεν είναι μνημονιακό. Το 21 και το 22 δεν είχα μνημόνια και είχε τελειώσει η πανδημία. Καλά, αφήστε το τώρα το αν είχαμε ή δεν έχουμε μνημόνια, έχουμε δεν έχουμε υψηλή εποπτεία, διότι εδώ μεταξύ μας παίζουμε τις κουμπάρες. Ναι. Σας είπα θέληση, αυτό πρέπει να υπάρξει απόφαση, πολιτική απόφαση ότι θέλουμε να φτιάξουμε το ΕΚΑΒ και θέλουμε να ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ. Ακούμε πάρα πολλά, ακούμε για ιδιώτες, ήδη οι ιδιώτες έχουν μπει στα νοσοκομεία της Κρήτης μέσα με ασθενοφόρα παράνομα και κυκλοφορούν κάθε μέρα. Με συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, διοικητής των νοσοκομείων τον περασμένο Νοέμβριο, τους είχε επιστήσει ο κύριος Πλεύρης να πάρουν προσωπικό τα νοσοκομεία ώστε να ανοίξουν, να ξεκινήσουν να κάνουν τις διευθυντικές μεταφορές των νοσοκομείων και να προσλάβουν προσωπικό. Αυτοί δεν το έκαναν. Κάποια νοσοκομεία το έκαναν και δεν έχουν ασθενοφόρο. Όπως το Παγνί, ας πούμε, έχει δύο διασώστες οι οποίοι είναι σε αλλότρια καθήκοντα και δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Και όλοι ή τους είπε να κάνουν συμβάσεις ιδιωτικά, οι οποίοι και αυτές δεν τις κάνανε, διότι έπρεπε να βγουν μέσα τα λεφτά από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων. Και αποφασίσαν ότι ήταν προτιμότερο να αφήσουν τα παράνομα ασθενοφόρα να κυκλοφορούν στα νοσοκομεία και το κόστος να το έχει ο πολίτης και όχι το νοσοκομείο ή το πράγμα. Ωραία. Κύριε Καλογιαννάκη, μίλησατε πριν από λίγο για παράνομα ασθενοφόρα, παράνομη λειτουργία κλπ. Τι σημαίνει παράνομο ασθενοφόρο? Παράνομο ασθενοφόρο σημαίνει ότι όταν μια κλινική βγάζει μια άδεια για τους ασθενείς της, δηλαδή. Εδώ μια κλινική ιδιωτική έχει βγάλει μια άδεια, έχει πάρει μια άδεια από το ΕΚΑΒ για να λειτουργεί σαν ασθενοφόρο για να εξυπηρετεί τους ασθενείς της κλινικής της. Δηλαδή από και προς το νοσοκομείο σε περιπτώσεις αυτές. Και αυτό το αυτοκίνητο δεν αναλώνεται σε αυτή τη δουλειά, αναλώνεται σε μεταφορές, δευτερογενείς
αποθεραπειών από τα νοσοκομεία προς τα σπίτια ή ραντεβού. Αυτό δεν είναι στη δικαιοδοσία και δεν έχει άδεια να το κάνει αυτό. Πως επίσης και ασθενοφόρα που έχουν αλλού έδρες εκτός Κρήτης, γυροκομείων και στα γυροκομεία, τα οποία έχουν βγάλει ασθενοφόρα, το οποίο υποτίθεται βγάζουν μια άδεια παροχής υπηρεσιών για οτιδήποτε και επίσης κάνουν αυτές τις μεταφορές. Που δεν ξέρουμε αν αυτοί οι διασώστες ή τα πληρώματα αυτά έχουν την εξειδίκευση να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί και ένας ασθενής για τα αποθεραπείες, ένας ασθενής που θα πάει στο νοσοκομείο, μπορεί οτιδήποτε να συμβεί στον δρόμο και πρέπει να έχει την κατάλληλη. Μα είπατε ότι δίνεται η άδεια από το ΕΚΑΒ, αυτό δεν είπατε? Η άδεια δίνεται από το ΕΚΑΒ για την κλινική, για τους ασθενείς της κλινικής. Όχι, όχι τους ασθενείς των νοσοκομείων. Ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά χρησιμοποιούνται έναντι κάποιου τμήματος. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Από τις ίδιες τις οικογένειες. Είναι αυτό το οποίο πολύ συχνά καταγγέλλεται, ότι μου ζητήσανε τα 5, τα 10, τα 15 ευρώ. Το λέω ως παράδειγμα. Ναι, φυσικά. Μα μου πάτε σε όλες τις νοσοκομείες, σε όλες τις κλινικές να πάτε, και στο Βεντζέλιο και στο Παγνίο εδώ, θα δείτε παντού κάρτες. Ασθενοφόρα, ιδιωτικά, μεταφορές. Όταν αυτό το πράγμα το είχε αναλάβει το νοσοκομείο, που είναι η δικιά του δουλειά να το κάνει, την αποθεραπεία, δεν πήγαν αυτοί και δεν τα δουλεύαν αυτοί. Απλώς. Μισό λεπτό. Ασθενοφόρο του νοσοκομείου ή ασθενοφόρο από εσάς που μπορεί να χρησιμοποιεί το νοσοκομείο? Εμείς καταρχήν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε αποχή τώρα 2-3 χρόνια από δευτερογενείς. Εκτός αυτών, κάνουμε κάποιες όμως ειδικές ομάδες, όπως οι νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, ακτινοθεραπείες, τις κάνουμε. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλο τον όγκο. Εμείς είχαμε πει: δώστε μας προσωπικό, δώστε μας αυτοκίνητα για να αναλάβουμε όλο τον όγκο αυτών των μεταφορών. Αλλά αυτές είναι ειδικές στο νοσοκομείο. Αν φανταστείτε αυτή τη στιγμή το μοναδικό νοσοκομείο που έχει δικό του ασθενοφόρο και εξυπηρετεί αποθεραπείες, είναι το νοσοκομείο της Ιτίας. Καταλάβατε. Μόνο αυτό το νοσοκομείο σε όλη την Κρήτη έχει ασθενοφόρο δικό του, όπως είχε πει ο κύριος Πρέβες που σας είπα προηγουμένως. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να επανδρώσουν ασθενοφόρο για να εξυπηρετούν τους πολίτες, διότι το κόστος πάει στα νοσοκομεία και αποφεύγουν το κόστος με αυτή τη δουλειά και πάει στον πολίτη. Άρα λοιπόν είναι ενήμερη, ήταν, είναι και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι ενήμερη για όλα αυτά. Ξέρει τι γίνεται η ηγεσία, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Απλά δέχεται να γίνονται όλα αυτά, πρώτον για την εξυπηρέτηση του κόσμου, αλλά επαμοιβή σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του κόσμου και με την πίσω σκέψη να λέει ότι, ξέρετε, εδώ πάμε καθαρά σε μία ιδιωτικοποίηση για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Αυτό λένε οι περισσότεροι από εσάς. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παρακολουθεί, σε πρώτη φάση ένα μεγάλο κομμάτι του ΕΚΑΒ, ειδικά οι δευτερογενείς μεταφορές στους ιδιώτες. Και δεύτερον, η συρρήκνωση των επιγόντων, όταν δεν προσλαμβάνουμε προσωπικό, όταν ανανεώνουμε συμβάσεις, η συρρήκνωση, που αναγκαστικά θα υπάρξει και πρόβλημα στα επίγοντα στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα λοιπόν και μετά θα αρχίσουμε να δίνουμε και ένα κομμάτι των επιγόντων στα ιδιωτικά. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός τους. Μάλιστα. Τώρα εσείς στην επιστολή σας ως Πανελλήνια Ομοσπονδία μιλάτε για το αναβαθμισμένο εντός αγωγικών προσωπικό της πυροσβεστικής και του στρατού που μπορεί να έχει, ναι μεν, κάποιες γνώσεις αλλά δεν έχει περάσει και αυτά τα μαθήματα τα οποία γίνονται για να έχουν τις γνώσεις τουλάχιστον του διασώστη. Λέτε ότι εδώ υπάρχουν ή δημιουργούνται διαφορετικές ταχύτητες ασθενών όταν πηγαίνει σε νησιωτικές περιοχές, κέντρα υγείας, ορεινές απομακρυσμένες περιοχές με αυτό το ανειδίκευτο προσωπικό και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτά θέλετε να τα πείτε και στον Υπουργό Υγείας, αλλά όσο φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχετε πάρει απάντηση. Δεν επιθυμεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να συναντηθεί η σημερινή μαζί σας, θέλετε να πείτε? Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει και τι είναι σωστό να γίνει, είναι σίγουρα ενημερωμένοι. Το θέμα είναι ότι όταν κάνει μια συνάντηση με ένα δευτεροβάθμιο όργανο, πρέπει να του δώσει κάποιες απαντήσεις. Δεν μπορείς να ρωτάς και να μην παίρνεις απαντήσεις. Αλλά λοιπόν δεν υπάρχει απάντηση ή δεν υπάρχει απόφαση, ή μέχρι στιγμής δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Και άμα δείτε στο σωματικό πλαίσιο, υπάρχει, ας πούμε, για τα δίκτυα υγείας, λέει το πλαίσιο, ότι ο οδηγός και οποιοσδήποτε υγειονομικός πάσης φύσεως. Δηλαδή έχουμε ένα οδηγό από το στρατό έχουμε φέρει και όποιος ευχαιρεί
το κέντρο υγείας, είναι νοσηλευτής, είναι ακτινολόγος, είναι γιατρός, είναι οτιδήποτε, να συμπληρώνει το τέτοιο. Δηλαδή, πού πάμε. Και θα συνοδεύει τον ασθενή, ναι. Έτσι, αυτό. Άμα το δείτε ακριβώς τώρα, υπάρχει φύσιος υγειονομικός. Δηλαδή, ποιος είναι ευκαιρός, παιδιά, μπαίνουμε μέσα στο κέντρο υγείας, παιδιά, έχουμε περιστατικό, ένα τροχαίο. Ποιος είναι ευκαιρός από εδώ, ποιος δεν έχει δουλειά. Εγώ δεν έχω δουλειά, τον παίρνω, τον βάλω στο τσίνο και πάνε. Γιατί το χάσαμε, κύριε Καλογιαννάκη? Γιατί το ΕΚΑΒ δεν δίνει λεφτά, κύριε Καλογιαννάκη. Γιατί το ΕΚΑΒ δεν έχει έσοδα. Ναι. Στο ΕΚΑΒ πρέπει μόνο να δίνει το κράτος. Δεν παίρνει το κράτος. Αυτό είναι το βασικό. Και όταν κάπου δεν παίρνει, όπως ήταν στα νοσοκομεία, είχαμε τα ραντεβού τα πρωινά, κάναμε απογευματινά. Πας κλείνεις πρωινό, δεν βρίσκεις ποτέ. Πας στο απογευματινό, πληρώνεις. Τώρα πήγαμε και για χειρουργία εκτός. Εκτός νοσοκομείου. Ο γιατρός δεν μπορώ να σε χειρουργήσω τώρα, σε 6 μήνες, έλα στο διοικητικό να σε χειρουργήσω τώρα. Το ασθενοφόρο δεν έχει έσοδα, έχει μόνο έξοδα. Έχουμε κόσμο, έχουμε προσδοκίες, έχουμε μισθούς, έχουμε ζημιές. Έτσι. Και να φανταστείτε ότι το κράτος, οι κυβερνήσεις από το 2003 μέχρι το 2023 δεν έχουν αγοράσει ούτε ένα ασθενοφόρο, ούτε ένα. Είναι όλα ό,τι έχει φτιάξει το ΕΚΑΒ από το 2003 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά. Είναι όλα από δωρεές ή μέσα από ρεφεριών και του ΕΣΠΑ. Θυμόμουν πρόσφατα με το που ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, όλα αυτά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια λέγατε και το έλεγα, ότι πηγαίνετε να ρωτήσετε τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ που έβγαιναν έξω στην αγορά και ζητούσαν χορηγούς έτσι ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν τα λάστιχα των αυτοκινήτων, των ασθενοφόρων, να τα αλλάξουν. Συμφωνώ και να σας πω κάτι. Αν το ΕΚΑΒ, αν δεν υπήρχαν Ολυμπιακοί Αγώνες και δεν υπήρχε κορονοϊός, και το λέω με πάσα βεβαιότητα αυτό που λέω, θα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση, διότι αναγκαστήκανε να κάνουν πράγματα στους Ολυμπιακούς λόγω των Ολυμπιακών και αναγκαστήκανε να κάνουν και κάποια πράγματα στον κορονοϊό. Δηλαδή, ο κορονοϊός ήταν η αιτία που προωθήκαν επικουρικοί μέσω των ιδρών χρημάτων από τα ΕΣΠΑ κλπ. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο, η πανδημία και η Ολυμπιακή, θα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Μάλιστα. Και όλα αυτά διότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, κύριε Καλογιαννάκη, για να το πάμε λίγο και εκεί, γιατί δεν ευθύνεται ο ένας με τις λανθασμένες αποφάσεις. Ευθύνονται έτσι ακριβώς, ευθύνονται στο σύνολό τους για αυτή την πολιτική ακριβώς, για αυτό που είπατε, σας ρώτησα και το διευκρινίσατε. Γιατί το ΕΚΑΒ δεν έχει έσοδα, έχει μόνο έξοδα, αλλά εσείς το πήγατε ακόμα παραπέρα λέγοντας ότι ουσιαστικά ευτυχώς που υπήρξαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο κορονοϊός, ή χωρίς τους Ολυμπιακούς, να το πω διαφορετικά, ή χωρίς τον κορονοϊό, δεν θα υπήρχαμε, θα βλέπαμε από τότε πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Τι καρότσα από τη μια με το αγροτικό, τι καρότσα χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό από την άλλη με το ασθενοφόρο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Και εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, ειδικά όσοι είμαστε σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και ανώτερα. Και έχουμε πάει σε ασκήσεις στο εξωτερικό, είμαστε από τους καλύτερους διασώστες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και όμως αυτό δεν το βλέπουν για να το ενισχύσουν περαιτέρω και πάνε να υποβαθμίσουν λόγω του κόστους, λόγω των χρημάτων, να υποβαθμίσουν τις υπηρεσίες. Ο πολίτης έχει ανάγκη, σας είπα, την απόλυτη παροχή υπηρεσιών και τη δωρεάν υγεία. Αν ξεπεράσουμε και αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι πάμε σε άλλα μονοπάτια τα οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα για όλους μας. Λοιπόν, κρατάω την πληροφορία ότι την Τρίτη έχετε την συνάντησή σας όλα τα σωματεία όλης της χώρας στην Αθήνα. Την Τρίτη που μας έρχεται, την επόμενη δηλαδή εβδομάδα, έχει 11 ο μήνας. Οπότε εκεί θα πάρετε οριστικές αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσετε την όλη κατάσταση. Για ξαναπείτε το, κύριο Καλογιαννάκη, για να έρθω εγώ που έχω τελειώσει με ένα συγκεκριμένο ΙΕΚ, μια συγκεκριμένη κατηγορία, να εκπαιδευτώ απλά, λιτά, χωρίς τίποτα άλλο, αλλά είναι εντυπωσιακό. Για να έρθω στο ΕΚΑΒ, στοιχίζει η εκπαίδευσή μου 200 ευρώ αναμήνα. Δηλαδή, εγώ τα παίρνω αυτά τα 200 ευρώ. Υποτίθεται ότι είναι τα έξοδα. Ναι. Μετακίνηση ουσιαστικά. Αλλά αυτό πλέον δεν ισχύει και μάλιστα για να εκπαιδευτώ θα πρέπει να υπογράψω ένα χαρτί ότι παρετούμε αυτό των 200 ευρώ. Σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλογιαννάκη. Καλημέρα σας.